αυτό το φιλίδιο ξέσπασμα της Λίπητα που γίνεται ευνηδίως και ευνηδιάζει το είναι σας. Δεν θέλω να το ανάξω σε παιδικά τραύματα, γιατί αυτή θα ήταν μια προφανής εξήγηση. Κατά Φρόιντ Λακάν και Γιούνγκ. Εγώ όμως θέλω να κάνω μια βαθιά, πολύ βαθιά τομή στην επιστημονική θεώρηση της ψυχανάλυσης. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Και ποια είναι η δική σας η μέθοδος, γιατρέ? Να λέω ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λένε όλοι οι άλλοι. Α, σωστό και αυτό. Ναι. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο μακρινό παρελθόν, αλλά στο κοντινό παρόν. Αυτή η συγκατοίκηση που μου περιγράψετε είναι ο μύτος της Αριάδνης. Με παρακολουθείτε? Απολύτως. Με βοηθάτε λίγο, παρακαλώ. Με ποιο πράγμα? Κρατήστε το μύτο. Το μύτο. Τον δένουμε. Το μύτο. Και τον ακολουθούμε. Τον ακολουθούμε. Τον ακολουθούμε. Πάρ' το λίγο τώρα πιο δεξιά, γιατρέ μου. Εκεί, σωστός. Ωραία. Και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Και φτάνουμε. Εφτάσαμε. Στο Μινόταυρο. Α, στον Κατακουζινόταυρο. Ακριβώς. Στο νεαρό με τον οποίο συγκατοικείτε. Εγώ το μύτο τώρα μπορώ να τον αφήσω? Παρακαλώ. Δηλαδή, γιατρέ, εσύ τώρα μου λες ότι εγώ έχω ψυχικό τραύμα επειδή ο Κωνσταντίνος είναι σπαζαρ... μην το πω τώρα σε επιστήμονα άνθρωπο μπροστά. Όχι, γιατρός είμαι, πες τα όλα. Δεις. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να δεις το πραγματικό πρόβλημα, Ελένη. Το αποθυμένο σου είναι αυτός. Φυσικά ξεκίνησες από υποκατάστατα. Ο Μπάρμαν. Έτσι δεν είναι. Ο φίλος της φίλου σου. Τώρα όμως έχουμε φτάσει στο πραγματικό αντικείμενο του πόθου μας. Έτσι δεν είναι. Θέλουμε να τριγύσουμε. Τα κάλλη. Του άντρα που έχουμε στο μυαλό μας. Θέλω εγώ να τριγύσω τα κάλλη της Κατακουζίνας. Γιατρέ μου, ενδιαφέρουσα αυτή η επαναστατική σας μέθοδος, αλλά μήπως μπορείτε να μου πείτε και τι θα έλεγε και ο Γιούνγκ. Μπας και βγάλω καμιά άκρη δηλαδή. Ελένη, μην φαίνεις αντίρρηση. Διότι έχω διώσει προσωπικά το ίδιο πρόβλημα με τη συγκατοικό μου στην Ιταλία, τη Γαβριέλα. Έλα. Όχι εσύ, έλα, παρακαλώ. Γαβριέλα, βλεπόμαστε σπάτια. Δηλαδή δεν βλεπόμαστε. Εγώ την έβλεπα μέσα την κρυταρότρυπα την ώρα που κάθε μπάνιο. Είχε πάντως έξεψη, καταλαβαίνεις. Και μετά έπαιρνα την τάση της στο μπάνιο. Να με χτυπήσει το κρύο ντους, καταλαβαίνεις, Ελένη. Για να κρύψω την έξαψη που αισθανόμουν. Και τότε άρχισε ο πλατωνικός διάλογο. Ισαμπέλα κοντεντούλου και τάλτο. Όνο πρέγκο δε λα σερτιέρε. Ερικόρι διέλε δε λα σερτι. Ω, Καμπριέλα. Ω, Καμπριέλα. Υγωνόμενας. Καμπριέλα. Γιατρέ, σου γράφω εδώ κάτι χάπια που τα έπαιρνε μια κουνημένη θεία μου. Τα κρύα ντους να τα συνεχίσεις. Και να σε μια εβδομάδα πάλι να με δεις. Σύντο τώρα, εσύ.